είναι μια παρουσία βγαλμένη από άλλες δεκαετίες. Αυτή η συγκέντρωση δεν είναι συγκέντρωση του σήμερα. Είναι συγκέντρωση που θυμίζει τη δεκαετία του 80 και είναι μήνυμα. Είναι προσκλητήριο νίκης. Για ανατροπή των σεναρίων που έφτιαξαν όσοι υπολόγισαν χωρίς τον ελληνικό λαό, που θα δώσει την απάντησή του στην κάλπη της Κυριακής, έκανε λόγο στην ομιλία του από το Ηράκλειο ο Πρωθυπουργός, καλώντας τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσουν πόρτα-πόρτα τη μάχη των εκλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε τα βέλη του από το Ηράκλειο με στόχο τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε με τη συντήρηση, τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. Παρά την δική σας αισιοδοξία ότι θα κερδίσουμε με 1-2-3-0, να μην επαναπαυθείτε. Να μην επαναπαυθείτε και αυτό το μήνυμα που στέλνετε σήμερα εδώ από την παρουσία σας, να το πάτε πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, χωριό-το-χωριό. Με συνεχείς αναφορές στους αγώνες του κριτικού λαού για την ελευθερία και τη δημοκρατία και τη μεγάλη αλλαγή στην οποία αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ο Αλέξης Τσίπρας κατέστησε σαφή την προσπάθεια για ευρύτερο άνοιγμα στο χώρο του κέντρου και ιδίως εκείνων του κινήματος αλλαγής. Σήμερα ο δημοκρατικός λαός της Κρήτης και του Ηρακλείου δίνει για άλλη μια φορά ραντεβού με την ιστορία, όπως έδινε πάντα σε όλες τις κρίσιμες στιγμές από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου, τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης, τα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών και αργότερα τη δεκαετία του 70, του 80, της μεγάλης αλλαγής. Το 15 έδωσε το μήνυμα της ανατροπής και σήμερα εσείς εδώ δίνετε το μήνυμα. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω τα σκοτεινά χρόνια των μνημονίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Νομίζω ότι ήταν μια συγκλονιστική συγκέντρωση που όντως θυμίζει άλλες εποχές. Και η Κρήτη έδωσε το μήνυμα. Θα τη διακινδυνεύσω την πρόβλεψη. Την Κυριακή το βράδυ δεν θα κλαίει μόνο η αντιπολίτευση, αλλά θα κλαίνε και μάλλον θα πρέπει να πάνε για συνταξιοδότηση και όλοι οι δημοσκόποι οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια προέβλεπαν 15 μονάδες διαφορά και βάφτιζαν Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη από την επόμενη μέρα που ανέλαβε. Το παρόν στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο έδωσαν κορυφαίοι υπουργοί: ο Χρήστος Πίτζης, ο Γιώργος Σταθάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια συγκέντρωση βγαλμένη από άλλες εποχές, εξαπολύοντας νέα επίθεση σε όσους προέβλεψαν ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και με μεγάλη διαφορά στις επερχόμενες εκλογές. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ανατρέπεται όλο το σενάριο περί πολιτικής υπεροχής της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι υπάρχει σαφέστατο μήνυμα νίκης στις προσεχείς εκλογές. Η συγκέντρωση ήταν τόσο μεγάλη, ο κόσμος πολύ, πολύ ένθερμος. Πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικά τα μηνύματα απόψε. Στην ομιλία του Αλέξης Τσίπρας υπεραμύνθηκε τις προσπάθειες για αποκατάσταση των αδικιών και την καταβολή της αποκαλούμενης 13ης σύνταξης. Αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που, όπως είπε, δρομολογήθηκαν στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στο Σταύρο Αρναουτάκη. Και συνολικά στην περιφέρεια της Κρήτης διπλασιάσαμε τις χρηματοδοτήσεις των έργων στην τετραετία, φτάνοντας στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης σας, ο Αρναουτάκης, ο Σταύρος, θα βγει από την πρώτη Κυριακή και με τα τσαρούχια. Ψηφίσαμε τη σύμβαση για το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου. Κάναμε βελτιωτικά έργα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Προχωράμε τα έργα για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Εγκαινιάσαμε χθες εδώ στην Κρήτη ένα νέο πανεπιστήμιο, το τρίτο πανεπιστήμιο της Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.